με στους Σταύρους. Για τους Σταύρους η εβδομάδα ξεκινάει ωραία, φαίνεται ότι είστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στους στόχους σας, όποιοι και αν είναι αυτοί, είτε είναι σπουδές, είτε είναι δουλειά, είτε είναι τα θέματα του σπιτιού, το πώς θα τα ρυθμίσετε. Γίνονται δηλαδή τα πράγματα χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Μάλιστα, η σημερινή όψη Ερμή με Αφροδίτη, ξαναλέω, ναι, υπάρχει αυτή η ανάβρωμη Αφροδίτη, αλλά τώρα εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα στο 100%. Μα βέβαια. Ας αξιοποιήσουμε τέλος πάντων ότι είναι μια καλή συνάντηση αυτή. Οπότε κι εσείς, αν έχετε να κάνετε μια συνάντηση, αν έχετε να εκδηλώσετε τα συναισθήματά σας, αν έχετε τις σκέψεις σας, να συζητήσετε κάτι, είτε αυτό αφορά σε μια προσωπική σχέση, ή μπορεί να αφορά σε μια φιλική σχέση, ή ακόμα και επαγγελματική, είναι μία από τις μέρες, η σημερινή, που πρέπει να την αξιοποιήσετε, γιατί μολονότι μπορεί να έχετε αρκετές υποχρεώσεις και ευθύνες, δεν σας βαραίνει, υπάρχει μια ροή, δηλαδή γίνονται τα πράγματα όπως θέλετε, σχεδόν τη στιγμή που τα θέλετε. Πολύ πιο πιεστικές για τους Σταύρους θα είναι η Τετάρτη και η Πέμπτη. Γι' αυτό φροντίστε ό,τι μπορείτε μέσα στη Δευτέρα και την Τρίτη, στο ξεκίνημα που είναι πιο εύκολο, κατά κάποιο τρόπο, λιγότερο πιεστικό, ό,τι μπορείτε να κάνετε τώρα, μην το αφήσετε δηλαδή για Τετάρτη-Πέμπτη, που φαίνεται ότι μπορεί να σας τρέξουν περισσότερο και τα πράγματα στη δουλειά, αλλά και γενικότερα να έχετε ένα πιο φορτωμένο πρόγραμμα. Πολύ άνετα βγαίνει η εβδομάδα επίσης και βγαίνει ίσως άνετα, γιατί εσείς οι Ταύροι, επειδή την επόμενη εβδομάδα η Πανσέλινος γίνεται στο δικό σας ζώδιο και σε σύνοδο με ουρανό κιόλας, που σημαίνει μπορεί να υπάρξουν και κάποιες ανατροπές και ουρανό κατέβατα και τέλος πάντων μια έτσι πιο περίεργη κατάσταση. Κοιτάξτε αυτήν εδώ πέρα την εβδομάδα, να την εκμεταλλευτείτε στο έπακρον και να ξεκουραστείτε κιόλας και να περάσετε καλά το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γιατί το ξεκίνημα της άλλης εβδομάδας θα είναι λιγάκι τσουχτερό, να το πω έτσι.